Όργα, στη Γερμανία, οι Γερμανοί, οι εργαζόμενοι έχουν 40 μέρες αργιών και αδειών. Τον υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Η χώρα του, ναι. του Σόιμπλε. Έχουν και τον υψηλότερο βαθμό χαμηλά αμοιβόμενης εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Παραγωγή μην πλούτου. Τα βλέπουμε τώρα. Πώς θα στείλει αυτό. Βλέπουμε τον Πάνο Καμένο, ο οποίος έχει φτάσει πιο πάνω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τα γραφεία. Ο οποίος τον υποδέχονται θερμά οι οπαδοί των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κύριος Καμένος έκανε μια πολύ έτσι. Και να θυμίσουμε και κάτι. Συνήθως τα μικρά κόμματα των κυβερνητικών συνασπισμών πληρώνουν το μάρμαρο. Και μα ήδη Νίκο, στις δημοσκοπήσεις βλέπαμε ότι ο κύριος Καμένος έδινε προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας έλεγαν οι μετακινήσεις ψηφοφόρων. Το γεγονός ότι καταφέρνει να μπει είναι. Παρά τη λάσπη που έφαγε, του τόνου λάσπη. Δύο φορές πιο σημαντικό. Οφείλει κανείς να το αναλάβει. Δεν είναι θέμα λάσπης. Όχι, λάσπη, τόνος λάσπης. Δεν είναι θέμα λάσπης. Είναι θέμα, αν θέλετε, καθαρά πολιτικό για μένα. Γιατί το να με τα κυρία Χρυσοβελόνη, αλλά τώρα κάνουμε εμείς παρένθεση εδώ πέρα και διακόψουμε τον κύριο Σκουρλέτη. Όταν κάποιοι φεύγουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι είναι λόγω λάσπης. Μια πολιτική αποτίμηση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι γεγονός ότι δέχτηκαν τόνους λάσπης. Λιδωρήθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ή μάλλον μετά από τον Μάιο του 2012, οπότε καταγράψαμε ένα 11%, από εκεί και πέρα άρχισε ο πόλεμος για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Βεβαίως είναι θετικό ότι ο κόσμος δεν επηρεάζεται από όλα αυτά. Εσείς τι, με βάση και αυτά που κουβεντιάσαμε τον κύριο Σκουρλέτη, έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες θέτετε, διότι είναι προφανές ότι θα είστε ο προνομιακός κυβερνητικός εταίρος. Έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές, δηλαδή 23% στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική εκπαίδευση, ΦΠΑ στα νησιά που διαλύονται, μεταναστευτικό, αυτά που λέγαμε με τον κύριο Σκουρλέτη για τις συντάξεις που θα μπούμε σε νέο κύκλο μειώσεων. Έχετε κάποιες κόκκινες γραμμές και ποιες είναι αυτές. Κόκκινες γραμμές καταρχήν στα θέματα της άμυνας, στα θέματα της θρησκείας, στα θέματα της ορθοδοξίας. Ακόμα όχι, μιλάμε και τώρα για την τσέπη, με συγχωρείτε. Στο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια, αν το παρακολουθήσατε, εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ αυτό που θετικό, αλλάζει την καθημερινότητα, ναι, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Έχετε νομίζω ότι και γραμμές, για το θέμα του 23% που είπατε προηγουμένως στην ιδιωτική.